Καταρχάς, αν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν την πραγματικότητα, θεωρώ ότι ο πρώτος ο οποίος θα ζήταγε να είναι debate είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί ένας αρχηγός που είναι πανίσχυρος και δημοσκοπικά είναι άτρωτος και πρώτος, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να πάει σε ένα debate. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το Κυριάκο Μητσοτάκη, για μια ακόμα φορά θα προσθέσω, να μην πάει ούτε δεμένος σε debate. Γιατί το κάνει αυτό, προφανώς το θα το απαντήσει ο κύριος Γαϊτάνης, αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι αυτό δείχνει και τον σεβασμό του απέναντι σε ένα στοιχείο του δημοκρατικού διαλόγου και της δημοκρατικής αντιπαράθεσης όπως είναι η τηλεμαχία, αλλά εκτός όλων αυτών δείχνει και το πόσο τρέμει μπροστά στην ιδέα να τεθεί αντιμέτωπος με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι δημοσκοπικές εταιρείες τι λένε? Λένε ότι αυτό δεν το επιβάλλει ο νόμος. Σωστά. Όντως δεν το επιβάλλει ο νόμος. Αλλά οι ίδιες οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες έχουν μια πληγωμένη, θα λέγαμε, αξιοπιστία, επειδή σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν πέσει έξω και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, οι ίδιες θα έπρεπε να θέλουν να αναρτούν τα πρωτογενή και αστάθμητα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ώστε να ενισχυθεί και η αξιοπιστία η δική τους και η διαφάνεια συνολικά αυτού του συστήματος. Τώρα, επειδή λένε ότι αυτή είναι και η ευρωπαϊκή πρακτική και, και αυτή ακολουθείται από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων επιλέγουν να είναι αναρτημένα και τα πρωτογενή αστάθμητα δεδομένα των δημοσκοπήσεων για να είναι προσβάσιμα στους ερευνητές, γιατί οι δημοσκοπήσεις πάνω απ' όλα είναι ένα επιστημονικό εργαλείο. Και θέλει το διάλογος να μην επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών, να μην επικεντρώνεται στην ακρίβεια, να μην επικεντρώνεται στους πληστηριασμούς, να μην επικεντρώνεται σε όλα όσα απασχολούν τη μέση ελληνική οικογένεια και το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και θέλετε απλώς να έχετε προπαγάνδα για το ΣΥΡΙΖΑ. Και δείχνετε επίσης και μια αλαζονία για τα δημοσκοπικά σας ποσοστά, που αλήθεια σας το λέω, δεν σας κάνει καλό. Ευτυχώς που υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αποκάλυψε το σχέδιο του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια, καθυστέρησε λίγο, γιατί όταν ο Σόλτς συναντήθηκε πριν από λίγες μέρες με τον κύριο Τσίπρα, που αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που γερμανός καγκελάριος συναντά όχι τον νυν πρωθυπουργό, αλλά τον αρχηγό. Καλά, εσείς λέγατε go back, Μάντα Μέρκελ. Τώρα πάτε εκεί. Ευτυχώς υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον αποκάλυψε. Και καταθέτετε το τα διαπιστευτήριά σας. Κακό είναι. Το σχέδιο Δήμητρα και το σχέδιο Περσεφόνη. Αυτά είναι γελοιότητες. Αλλά μετά συναντιόταν με την κυρία Μέρκελ. Δείχνουν τον πανικό της κυβέρνησης. Όπως και με τον κύριο Τραμπ, έτσι, που έλεγε ότι αποφεύγουν σαν ο διάλογος στο λιβάνι, δεν είναι μόνο το debate με τον Κυριάκο, μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Είναι και η προγραμματική αντιπαράθεση και η προγραμματική συζήτηση. Η κυβέρνηση, η οποία αντί να παραθέτει το έργο της, αντί να παραθέσει το έργο της, αυτό που λένε της τετραετίας, το ότι βρίσκουν το σκιάκτο του Βαρουφάκη για να επιτεθούν το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν τη δική τους πολιτική τους γίνεται.